Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας που ήρθατε να παρακολουθήσετε σήμερα αυτό το webinar για το ανοιχτό λογισμικό. Είμαι η Έλκη Παπαδοπούλου, εργάζομαι στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και είναι το τέταρτο ή πέμπτο Νατάσα στη σειρά webinar που έχουμε για την ανοιχτή επιστήμη. Μαζί... Το πέμπτο στη σειρά. Ωραία. Μαζί με την Νατάσα, τη Σίλβια από την Κύπρο, κάνουμε αυτά τα webinars προκειμένου να αρχίσουμε λίγο τις συζητήσεις μεταξύ μας και να ενημερωθούμε για νέα δρόμενα που αφορούν διάφορες πτυχές ανοιχτής επιστήμης. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον καλεσμένο μας ομιλητή, τον Φώτο Ψωμόπουλο, ο οποίος είναι ειδικεύεται σε βιοπληροφορική, είναι ερευνητής τρίτης βαθμίδας στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη. Ασχολείται με διάφορα έργα και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να πει και ο ίδιος αργότερα κάποια από αυτά. Και ναι, το θέμα μας σήμερα είναι για το ανοιχτό λογισμικό και πώς εφαρμόζεται στην έρευνα, στην ερευνητική διαδικασία. Τέσσερις καλές πρακτικές θα αναπτυχθούν. Φώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω μπορείς να ξεκινήσεις. Και ό,τι απορίες υπάρχουν, παρακαλώ να τις βάζετε στο chat ή στο Q&A που θα βρείτε στην πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπουμε κάτι. Ούτε ακούω κάτι προσωπικά. Ναι, και νομίζω ότι απλά κόπηκε το τέτοιο. Το δίκτυο. Ναι. Μπορείς να κάνεις share. Βλέπετε τώρα την οθόνη. Τώρα το βλέπουμε, ναι. Υπάρχει στην οθόνη. Τέλεια. Βλέπετε τα slides μου? Μια χαρά, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω τι έγινε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν πειράζει. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να μιλήσω για αυτό. Και ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Open Air της Ελλάδος. Και ιδιαίτερα την Έλλη που τα οργάνωσε όλα αυτά, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επειδή το τελευταίο κομμάτι το έχασα μάλλον λόγω δικτύου, μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Εγώ ονομάζομαι Φώτης Ψωμόπουλος. Είμαι ερευνητής εδώ πέρα στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών στο ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Και ουσιαστικά είμαι βιοπληροφορικός, δηλαδή ασχολούμαι με την εφαρμογή εργαλείων βιοπληροφορικής, εργαλείων πληροφορικής, αν θέλετε, σε βιολογικά ερωτήματα, ανάπτυξη κώδικα κτλ. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, λοιπόν, έχω μία εμπλοκή με μία υποδομή που λέγεται Elixir, η οποία είναι μια πανευρωπαϊκή υποδομή βιοπληροφορικής. Για αυτό το λόγο και ακριβώς επειδή το λογισμικό πλέον είναι κάτι αναγκαίο, στα πλαίσια λοιπόν του Elixir έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρούμε κάποιες καλές πρακτικές για το πώς και το λογισμικό και η ανάπτυξη του λογισμικού, αλλά και η χρήση του λογισμικού θα μπορεί να συμβαδίζει με τις επιταγές της ανοιχτής επιστήμης. Ωραία. Γιατί χρειαζόμαστε λοιπόν καλές πρακτικές? Θα ξεκινήσω από το προφανές, ότι αυτή τη στιγμή, για όσους έχουν μια πολύ καλή επαφή με την επιστήμη, ξέρουν ότι συνήθως οι επιστήμονες ρωτήσουν το δικό τους λογισμικό. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι βασικά για δύο πολύ πρακτικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι όταν ασχολείσαι σε ένα αντικείμενο ερευνητικό για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, καλώς ή κακώς έχεις πολύ καλύτερη γνώση του αντικειμένου. Και άρα, όταν ψάχνεις να φτιάξεις ένα εργαλείο το οποίο θέλεις να βοηθήσεις στην έρευνα σου αυτή, η γνώση του αντικειμένου είναι κυρίως δική σου. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να μεταμπαδεύσεις σε κάποιον άλλον για να σε βοηθήσει να κάνεις τη δουλειά. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποιος ειδικός, όπως μηχανικοί λογισμικοί ή software engineers, οι οποίοι μπορούν να κάνουν σωστά ανάπτυξη λογισμικού,
Το πρόβλημα είναι ότι είναι disabled. Το να βρεις κάποιον ο οποίος έχει αρκετές γνώσεις και μπορεί να αναπτύξει λογισμικό με τις σωστές προδιαγραφές, κοστίζει πολύ. Ή ακόμα κι αν αυτό δεν ήταν το πρόβλημα, είναι λίγοι και πολύ δύσκολο να τους εντοπίσεις. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι περισσότερο από 90% των ερευνητών, και αυτό ουσιαστικά είναι από ένα άρθρο του Greg Wilson που έχει βγει πριν από λίγο καιρό, στο PLOS Biology, πάνω από 90% των ερευνητών αυτή τη στιγμή είναι αυτοδίδακτοι για τον προγραμματισμό. Το οποίο βέβαια οδηγεί σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι το λογισμικό το οποίο παράγεται είναι απλά για χρήση του συγκεκριμένου ερευνητή, του συγκεκριμένου επιστήμονα για να κάνει τη δουλειά του. Επομένω και η ποιότητα είναι σχετικά χαμηλή, από άποψη μιλώντα καθαρά ποιότητα κώδικα, όχι από άποψη λειτουργικότητα του λογισμικού. Αλλά και το λογισμικό, η βιώσιμη του λογισμικού είναι χαμηλή. Με άλλα λόγια, ότι αν περάσει το χρονικό διάστημα το οποίο οποιοδήποτε επιστήμονα ασχολείται με το αντικείμενο αυτό, το αντίστοιχο εργαλείο θα σταματήσει να υποστηρίζεται. Δεν θα το μπορεί να το βρει κανεί. Είμαι σχεδόν σίγουρο ότι οι περισσότεροι από εδώ. Έχει πάρει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, στην οποία προσπάθησαν να βρουν κάποιο εργαλείο το οποίο το διάβασαν κάπου, ψάχνουν να το βρούνε και τελικά δεν καταλήγουν πουθενά. Άρα αυτό είναι ουσιαστικά η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έγινε και πλέον μία έρευνα στην Αγγλία το 2014, η οποία ήταν ουσιαστικά πολύ εστιασμένη και ήταν περισσότερο για να πιστοποιήσει, αν θέλετε, κάτι που γνωρίζουμε όλοι, ότι η ερευνητική κοινότητα βασίζεται στο λογισμικό. Και οι δύο κρίσιμες ερωτήσεις που έγιναν μεταξύ άλλων. Ήταν η εξής. Πρώτον, αν όντως κάποιος χρησιμοποιεί λογισμικό για την έρευνά τους ή το αρνηθήσουν το λογισμικό οι ίδιοι. Όπως βλέπετε, το 52% είπαν ότι ναι, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε συστηματικά. Πολύ λίγοι είναι που δεν χρησιμοποιούν software στη δουλειά τους. Η δεύτερη ερώτηση είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική για εμένα. Είναι ότι εάν για κάποιο λόγο το λογισμικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο, για τον οποιοδήποτε λόγο, πόσο εύκολο θα μπορούσε να ήταν να γίνει, να συνεχίσετε να δουλεύετε όπως κανονικά, να μπορείτε να κάνετε την ερευνά σας, μάλλον. Σχεδόν το 70% απάντησε ότι θα ήταν αδύνατο. Το οποίο είναι και λίγο προφανές, γιατί στην εποχή που μιλάμε όλοι για μεγάλα δεδομένα, για μεγάλες διασυνθεσιμότητες μεταξύ πληροφοριών, το να το κάνει κάποιος με το χέρι ή με manual τρόπο είναι αρκετά δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Ένα 20% είπε ότι θα ήταν ίσως δυνατό, αλλά θα ήταν αρκετά δύσκολο. Και μόνο ένα 10% είπε τελικά δεν έχει κάποια επίδραση. Επομένως, αυτά τα δύο στοιχεία εδραιώνουν ακόμη περισσότερο ότι το λογισμικό είναι κάτι το οποίο είναι αναπόστατο στο μάτι της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Και είναι κάτι το οποίο καλώς κακώς δεν το έχουν λάβει υπόψη τους όσο θα έπρεπε, όπως παραδείγματος χάρη, τα δεδομένα. Ή δημοσιεύσεις. Γυρίζω τώρα λοιπόν στο Elixir για να κάνω και τη σχέση με αυτά που ανέφερα πριν. Στο πλαίσιο του Elixir λοιπόν αναπτύχθηκε μια ομάδα εργασίας η οποία ονομάζεται Software Development Best Practices Group, η οποία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου. Ο σκοπός αυτής της ομάδας ήταν πολύ συγκεκριμένος. Είναι πώς μπορούμε σε επιστήμη ζωής, γιατί το Elixir είναι σε επιστήμη ζωής εξ αρχής, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τόσο την ποιότητα όσο και τη βιώσιμότητα του λογισμικού. Το πρόβλημα λέει που αναφέρω από την αρχή. Για να το κάνουμε τώρα αυτό, βρήκαμε κάποιους επιμέρους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι βασικά πώς να βρούμε κάποιες καλές πρακτικές και αυτές να τις υιοθετήσουμε, να τις προωθήσουμε, ώστε οποιοδήποτε επιστήμονας ασχολείται με ανάπτυξη λογισμικού να μπορέσει να τις αξιοποιεί. Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι καλές πρακτικές είναι κατά κύριο λόγο από άποψη κώδικα. Αυτό όμως ίσως δεν είναι αρκετό, γιατί ο κώδικας είναι βέβαια το κατά κύριο σημείο του λογισμικού, αλλά από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την ανοιχτή επιστήμη. Άρα, οι καλές πρακτικές πρέπει με κάποιο τρόπο να συσχετιστούν και να υπάρχουν κάποιες συστάσεις ώστε το λογισμικό ανοιχτού κώδικα να συμβαδίζει με αυτές. Και τέλος, αφού τα καθορίσουμε αυτά, πώς θα μπορέσουμε να τα μετρήσουμε. Γιατί το να έχουμε κάποιες πρακτικές ή κάποιες συστάσεις οι οποίες είναι γενικές και όλοι μπορούν να πούν ότι τις λαμβάνουν υπόψη ή δεν τις λαμβάνουν υπόψη αντίστοιχα, αν κάποιος δεν μπορεί να τις μετρήσει είτε ποσοτικά ή έστω και ποιοτικά, είναι δύσκολο να δούμε αν τελικά δουλεύουν ή όχι, αν έχουν κάποια επίδραση. Οπότε αυτή ήταν ουσιαστικά η επιμέρους στόχη της ομάδας και θα σας πω στην πορεία λίγο πώς προχώρησαν αυτοί.
Το πρώτο είναι το 2016, που δημοσιεύθηκε στο 7000. 10 μετρικές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν καλές πρακτικές στην ανάπτυξη λογισμικού, στην επιστήμη ζωής μιλώντας. Το άρθρο αυτό είναι προφανώς ανοιχτό, μπορείτε να το δείτε. Αλλά το ενδιαφέρον που θέλω να σταματήσω αυτό το σημείο είναι το εξής, ότι εάν μπει κανείς να δει το ίδιο το κείμενο, αναφερόμαστε σε 43 διαφορετικές μετρικές, οι οποίες με κάποιο τρόπο αντιστοιχούν σε 17 καλές πρακτικές. Αυτά είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Παρόλο λοιπόν που έχουμε ποσοτικές και ποιοτικές μετρικές για την παραγωγή λογισμικού, ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο, φανταστήκαμε σε εκείνο το σημείο, να δούμε πώς αυτές οι μετρικές μπορούν κάπως να ποσοτικοποιηθούν και να μπει μια προτεραιότητα σε αυτές. Και η ποσοτικοποίηση και η αντιστοίχηση έγινε σε έναν πίνακα που έχουμε τον αντίκτυπο και την προσπάθεια. Δηλαδή θέλουμε κάτι το οποίο να θέλει μικρή προσπάθεια για υλοποίηση, γιατί καλώς ή κακώς το να βάλουμε πλέον προσπάθεια σε κάποιον που ούτως ή άλλως δεν είναι ο στόχος του να φτιάξει το λογισμικό, δεν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει καμία πλευρά. Άρα θέλουμε κάτι το οποίο έχει μικρή προσπάθεια, απαιτεί μικρή προσπάθεια, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο τελικά. Εδώ έχω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα των πρακτικών και των αντίστοιχων μετρικών που υπήρχαν μέσα στο κείμενο. Και εδώ παραθέτω τις 10 top μετρικές από τις 43. Και ο πίνακας ο οποίος χρησιμοποιείς είναι αυτός που φαίνεται στα δεξιά. Αυτό που εστιάζουμε, και εδώ που έχουμε βάλει και τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, είναι το κουτάκι που βρίσκεται πάνω αριστερά. Δηλαδή αυτές οι μετρικές, αυτές οι πρακτικές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη επίδραση και η προσπάθεια να τις υλοποιήσει κανείς είναι πολύ χαμηλή. Υπάρχει περίπτωση που έχουμε πολύ δύσκολη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τις εφαρμόσει κανείς, αλλά ο αντίκτυπος είναι πολύ χαμηλός, το κάτω δεξιά, το οποίο ουσιαστικά δεν το αγγίζουμε. Και έχουμε και τα δύο άκρα, το οποίο ουσιαστικά έχει και μικρή επίδραση, αλλά και μικρή προσπάθεια, οπότε ίσως να το λάβουμε υπόψη μας, να το βάλουμε στη λίστα. Και περιπτώσεις που έχουν μεγάλη προσπάθεια, αλλά έχουν και μεγάλο αντίκτυπο, που επίσης είναι στην περίπτωση να το διερευνήσουμε. Εδώ λοιπόν αναφέρω τις 10 αυτές μετρικές. Θα τις περάσω πολύ λίγο, κυρίως για να υπάρξει μια αντιστοιχεία μετά στο πώς αυτές μεταφράστηκαν σε 4 μόνο καλές πρακτικές. Η πρώτη μετρική είναι η πολύ απλή ερώτηση, ναι ή όχι, αν υπάρχει κάποιο σύστημα καταγραφής εκδόσεων. Αυτό είναι μια πολύ συστημική διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο είναι πλέον εξαιρετικά διαδεδομένο στα πλαίσια του software engineering. Αλλά καλώς ή κακώς δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο διαδεδομένο στις επιστήμες ζωής. Και βλέπω ότι, ναι, φυσικά μπορούν να γίνουν ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή εγώ παραθέτω αυτή τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, αλλά αν υπάρχει κάποια ερώτηση, φυσικά εγώ θα είμαι χαρούμενος να τη συνεχίσω και να το κάνουμε έτσι σε μορφή διαλόγου, αυτό να μιλάω μόνος. Οπότε, υπάρχει κάποια ερώτηση? Ωραία. Και βλέπω στο chat μια άλλη πολύ συγκεκριμένη ερώτηση εδώ, την οποία μόλις τώρα διαπίστωσα ότι υπήρχε. Ναι, όταν λέμε ερευνητικό λογισμικό, εννοούμε γενικότερα λογισμικό για έρευνα. Το οποίο μπορεί να είναι από λογισμικό το οποίο έχει σχέση με data management, από notebooks, όπως πολύ καλά αναφέρεται εδώ πέρα, αλλά και εργαλεία τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις ανείχνηση πληροφορίας, να κάνεις εξαγωγή μοτίβων, εξαγωγή πληροφορίες από βάση δεδομένων, λίγο πολύ το οτιδήποτε. Σαν λογική, αυτό μάλλον θα έχει μεγαλύτερο νόημα να το εξηγήσω λίγο πιο συγκεκριμένα. Παρόλο που το group, σαν ομάδα, σαν σύσταση, δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Elixir, το οποίο είναι βασισμένο σε επιστήμη ζωής, εξ αρχής η προσπάθεια ήταν να μπορέσουμε το αυτό να το γενικεύσουμε. Δηλαδή, πρακτικές είναι για το λογισμικό. Αν αυτό το λογισμικό είναι φτιαγμένο για να υπολογίζει πρωτεϊνικούς δεσμούς ή να υπολογίζει τη μέση ενέργεια σωματιδίων high energy particle physics ή να μετράει, δεν ξέρω τι να πω άλλο, το πλήθος των citations ανά φορέα και ανά ομάδα εργασίας. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί σε όλες τις περιπτώσεις λογισμικό είναι. Υπάρχουν μερικές παράμετροι οι οποίες είναι εστιασμένες γιατί και έχει σημασία το domain, αλλά όταν φτάσω σε αυτές θα το τονίσω ότι αυτό είναι συγκεκριμένο για τις επιστήμες ζωής και τι προσπάθεια κάνουμε αυτό για να το διαφοροποιήσουμε.
Οπότε αυτό είναι μια πολύ πετυχημένη ερώτηση. Ευχαριστώ. Συνεχίζω λοιπόν τώρα σε αυτές τις συμμετοχές. Λοιπόν, η πρώτη είναι ουσιαστικά αν υπάρχει κάποιο βέζο με το ρόλο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο. Το δεύτερο είναι κάτι το οποίο ταιριάζει πολύ και με τα fair principles, ότι το λογισμικό εντάξει, έχει φτιάξει, μπορεί να έχει βέζο με το ρόλο, αλλά κάποιο μπορεί να το ανακαλύψει, μπορεί να κάποιο να το βρει. Το οποίο είναι το πολύ προφανές ακόμη και να κάνει Google, αν μπορέσω να το βρω. Το τρίτο είναι ότι αν υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να αυτοματοποιήσεις την παραγωγή του τελικού εκτελέσιμου, το οποίο είναι λίγο πιο software oriented, αλλά είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τις περιπτώσεις που κάποιος θέλει να πάρει το λογισμικό, το χρησιμοποιήσει, αλλά είναι αναγκασμένος να πάρει κώδικα, τον πηγαίο κώδικα, να τον μεταγλωτήσει, να τον πειράξει, να βάλει τα dependencies, ό,τι άλλες εξαρτήσεις μπορεί να υπάρχουν δεξιά και αριστερά, και τελικά να φτιάξει ένα εκτελέσιμο για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε ανθρώπους που δεν έχουν αρκετά μεγάλη εξοικείωση με τις τεχνολογίες υπολογιστών. Μένως το να υπάρχει ένα τέτοιο αυτοματοποιημένο σύστημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Το τέταρτο είναι επίσης σχετικά προφανές στον τομέα της έρευνας, με τη λογική ότι το να πάρω ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να δουλεύει τέλεια, αλλά δεν έχω κάποια δεδομένα ελέγχου για να δω ότι αν το τρέξω εγώ, μπορώ να φτιάξω ξανά το αποτέλεσμα που προτείνει ο συγγραφέας του λογισμικού. Είναι κάτι το οποίο είναι λίγο ασαφές. Με τη λογική ότι μπορεί να είναι εξαιρετικό το εργαλείο, αλλά δεν μπορώ να το εκτιμήσω πόσο αξιόπιστο είναι. Μπορεί να είναι εξαιρετικό από άποψη ταχύτητας, μπορεί να έχει την καλύτερη δημοσίευση, αλλά αν δεν μπορώ να παράγω το αποτέλεσμα το οποίο μου βλύει ο συγγραφέας, είναι ένα πρόβλημα. Το πέμπτο είναι η κλασική ερώτηση αν ξαναφτιάχνει κανείς τον τροχό. Εάν υπάρχει ήδη μια τεχνολογία που κάνει το ίδιο πράγμα, τότε να έχω ένα λογισμικό που κάνει την ίδια δουλειά, δεν υπάρχει ιδιαίτερο λόγο. Οπότε η πιθανότητα του να δημιουργηθούν λάθη στην πορεία είναι πολύ μεγαλύτερη. Το έκτο είναι αν ο τρόπο με τον οποίο έγινε το λογισμικό, αν συμβαδίζει με τα πρότυπα τη κοινότητα. Εδώ υπάρχει αρκετά μεγάλη ετερογένεια, γιατί ανάλογα με την κοινότητα υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα. Υπάρχει μια τάση για σύγκληση, το οποίο είναι βέβαια εξαιρετικά θετικό, αλλά καλώς ή κακώς, ανάλογα με την κοινότητα στην οποία βρίσκεσαι, υπάρχουν και διαφορετικά πρότυπα. Παρόλα αυτά, στον χώρο της ανάπτυξης του λογισμικού, αγνώντας δηλαδή τελείως στο πού θα εφαρμοστεί το λογισμικό, αλλά κοιτώντας μόνο τη διαδικασία παραγωγής του λογισμικού, υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα στάνταρτ, τα οποία πρέπει να ακολουθούνται. Οπότε το έκτο καλύπτει και έτσι για περιπτώσεις. Το έβδομο είναι το επίσης σχετικά προφανές, ότι αυτόν τον κώδικα τον έφτιαξε ένας, αλλά πέρα από αυτόν τον έναν τον έχει δει κάποιος άλλος, έχει ελεγχθεί ο κώδικας σαν κώδικας από κάποιον άλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλή πρακτική ούτως ή άλλως, αλλά πολύ σπάνια υπάρχει ο χρόνος και τα άτομα, ώστε να πολλοί άνθρωποι να κοιτάνε τον ίδιο κώδικα. Συνήθως είναι η προσπάθεια ενός ατόμου, ενός postdoc, ενός PhD student, ο οποίος αφού το φτιάξει, βλέπει τι δουλεύει, ικανοποιεί τη δουλειά του και προχωράει παρακάτω. Οπότε υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία ξεκίνησαν με αυτόν τον τρόπο και έτσι παραμένουν. Το 8 συμβαδίζει με το 4. Αν δεν υπάρχουν δεδομένα ελέγχου, τότε σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτόματος έλεγχος κιόλας του λογισμικού. Αλλά ακριβώς υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία παράγουν το τελικό εκτελέσιο, υπάρχουν και αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία. Έχεις μια λίστα από ελέγχους και βλέπουμε για κάθε έλεγχο, για κάθε τεστ, αν το λογισμικό το περνάει ή όχι. Το 9 είναι ότι αν υπάρχει τεκμηρίωση του κώδικα. Δηλαδή ότι δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο στο δίνει κάποιος και σου λέει βγάλε άκρη, δουλεύει. Αλλά υπάρχει ένα πολύ εκτενές κείμενο το οποίο πάει μαζί με τον κώδικα και το οποίο περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, αν πάρω εγώ, παραδείγματος χάρη, ένα εργαλείο το οποίο μου κάνει ανίχνευση πληροφορίες από εξωτερικές βάσεις δεδομένων, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξέρω με ποιες μπορεί να συνδεθεί, με ποιο τρόπο μπορώ να δηλώσω μια βάση, τι πληροφορίες χρειάζομαι και με ποιο φορμάτι να το επιστρέψει. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει κάποιος να έχει καταγραμμένα, ώστε όταν διαβάζω εγώ το λογισμικό να μπορέσω να βγάλω την τελική μου πληροφορία. Η 10η μετρική είναι πόσο πολύπλοκος είναι ο κώδικας. Αυτό παρόλο που ακούγεται αρκετά ασαφές. Σε επίπεδο λογισμικού υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι τρόποι που μπορεί κανείς να μετρήσει την πολυπλοκότητα. Και δεν είναι καθαρά το πλήθος των γραμμών, ο οποίο είναι μία με αυτές τις μετρικές,
Είναι το πόσο συνεκτική είναι η κάθε γραμμή του κώδικα, πόσες φορές η μία μπορεί να καλέσει την άλλη και ούτω καθεξής. Όσο πιο πολύπλοκος είναι ο κώδικας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν προφανώς κατά τύχη λάθη μέσα στον κώδικα ή να δημιουργηθούν προβλήματα κατά την εκτέλεσή του αργότερα. Αυτή λοιπόν είναι. Να φανταστώ ότι κόβει και πάλι σύνδεση. Ναι, δεν ακούγαμε τίποτα. Τέλεια. Σε ποιο σημείο είχατε σταματήσει? Πάρα πολύ ωραία. Στη συσχέτιση του 8 με το 4. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Απλά μάλλον δεν εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει. Ζητώ συγγνώμη και συνεχίζω. Λοιπόν, είχα σταματήσει το 8. Ελπίζω το 8 το είχα εξηγήσει. Σωστά? Ναι. Τέλεια. Το 9 λοιπόν είναι αν ο κώδικας υπάρχει τεκμήριωση. Η τεκμήριωση είναι το πολύ απλό πώς μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Παραδείγματος χάρη, αν έχω ένα εργαλείο το οποίο μου κάνει ανάκτηση δεδομένων από μια βάση δεδομένων, αν το δώσουν στο εργαλείο χωρίς να μου πούν τίποτα, θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το να μου πούν ότι σε αυτό το εργαλείο πρέπει να ορίσεις με αυτόν τον τρόπο την βάση με την οποία θες να κάνεις ανάκτηση. Αυτό είναι το φορμάτ της πληροφόρησης που θα πάρεις ανέξοδο και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν κάτι που είναι αναγκαίο για την σωστή χρήση. Και το τελευταίο είναι η πολυπλοκότητα του κώδικα. Τώρα, η πολυπλοκότητα του κώδικα, παρόλο που ακούγεται κάτι σαν υποκειμενικό, στην πράξη είναι αρκετά καλά, μπορεί κάποιος να την υπολογίσει αρκετά καλά. Και λαμβάνει υπόψη διάφορες πληροφορίες, όπως παραδείγματος χάρη το πλήθος των γραμμών του κώδικα, το πόσο πολύ συσχετίζονται οι γραμμές του κώδικα μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι όσο πιο πυκνός, όσο πιο πολύπλοκος είναι ο κώδικας, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να έχει εισαχθεί κάποιο λάθος ή να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην πορεία. Επομένως, γενικότερα αυτό είναι μια καλή μετρική, κάποιος να την λαμβάνει υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, αυτές είναι οι 10, οι 10 μεγαλύτερες προτεραιότητες μετρικές. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που ελπίζω ότι είναι σχετικά αντιληπτές από όλους, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι σε επίπεδο εφαρμογής, αν ζητήσω από κάποιον ο οποίος δεν είναι το αντικείμενο, δεν είναι ασχολείται με την ανάπτυξη του λογισμικού, αλλά είναι κάποιος ο οποίος θα αναπτύξει λογισμικό για τις δικές του ανάγκες, το να έχει όλη αυτή τη λίστα είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά και επίπονο και τελικά μπορεί να καταλήξει σε μια λογική του «δεν πρόκειται να ασχοληθώ, δώρο με και να βγάλω το περιοδικό γιατί έχω προθεσμία σε 2 μήνες». Επομένως, καταλαβαίνοντας ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε την πορεία από τις μετρικές σε καλές πρακτικές και μάλιστα σε καλές πρακτικές για την ανοιχτή επιστήμη, για το Open Science Software. Οι καλές πρακτικές, όπως ανέφερα πριν, που είναι 10 από αυτές, θέλουν και μεγάλη προσπάθεια να τις λάβει κανένας όλης, είναι 43 μετρικές αυτές. Αλλά και ακόμα και αν τις κάνει, το να πει κάποιες ειδικές να τις μετράει μία-μία, είναι επίσης επίπονο. Επομένως, αυτό που καταλήξαμε ότι θα ήταν η καλύτερη προσέγγιση ήταν να κάνουμε, να τις, με κάποιο τρόπο να τις μοντελοποιήσουμε σε 4 καλές πρακτικές, οι οποίες θα απαιτούν και χαμηλή προσπάθεια γενικότερα από τον επιστήμονα, τον ερευνητή να τις εφαρμόσει, αλλά και από την πλευρά του αξιολογητή, της κοινότητας, να είναι πολύ πιο εύκολο κάποιο να τις μετρήσει. Θα δώσει μια μετρική πόσο καλή είναι αυτή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταλήξαμε σε αυτά, οι οποίοι επίσης δημοσιεύθηκαν στο F1000 περίπου 1,5 χρόνο πριν, και οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, ο κώδικας θα πρέπει να είναι ανοιχτός από την πρώτη μέρα. Και τις 4 θα τις εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά στα επόμενα 4 slide. Εδώ είναι απλά η εποπτική εικόνα. Το πρώτο είναι λοιπόν, όπως είπα, ο κώδικας δεν είναι ανοιχτός. Το δεύτερο, το λογισμικό σου, ο κώδικας σου, να μπορεί κάποιος να τον ανακαλύπτει. Το τρίτο, να μπορεί κάποιος να γνωρίζει ποια είναι η license, με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, να αναδιανύμει και να βασιστεί πάνω στο λογισμικό αυτό.
Και το τελευταίο είναι, επειδή το λογισμικό ιδανικά είναι κάτι το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς από την κοινότητα πλέον, με ποιο τρόπο μπορούν άλλοι να συνεισφέρουν σε αυτό. Αυτά λοιπόν είναι 4 πρακτικές που προτείναμε και συνεχίζουμε να προτείνουμε για την ανάπτυξη λογισμικού στα πλαίσια της ανοιχτής επιστήμης. Και τώρα θέλω λίγο να εξηγήσω μία-μία από αυτές. Η πρώτη λοιπόν, όπως είπα πριν, είναι πώς να γίνεται ο κώδικας ανοιχτά διαθέσιμος από την πρώτη μέρα. Εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλη συζήτηση. Για ποιο λόγο να γίνει, υπάρχουν συνήθως ενστάσεις της μορφής ότι αν έχω ανοίξει τον κώδικά μου, κάποιος μπορεί να μου τον κλέψει και να μου κλέψει την επιστήμη που θα κάνω, θα δημοσιεύσω εγώ αμέσως μετά. Όλα αυτά είναι διάφορες, ας πούμε, επιφυλάξεις που μπορεί να υπάρχουν, όχι απαραίτητα τεκμηριωμένες, αλλά όλα αυτά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τα εξηγήσουμε αναλυτικότερα στην πορεία. Κοιτώντας λοιπόν την πρακτική αυτή, οι ερωτήσεις που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι οι εξής. Ωραία, αυτή είναι η πρακτική. Για ποιο λόγο, πώς κερδίζω εγώ αν είναι ανοιχτό το λογισμικό μου από την αρχή? Γιατί να μην περιμένω να ολοκληρωθεί και να το δημοσιεύσω μετά? Εάν θέλω όντως να το κάνω αυτό, πώς μπορώ να το κάνω δημόσια διαθέσιμο? Τώρα, το να βάσω ένα site είναι αρκετό? Τι πηγές, τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε να με βοηθήσουν εμένα να σας κρατάω και τεκμηρίωση και τον κώδικα μου ανοιχτό? Ποιες είναι πολύ καλές πρακτικές που μπορώ να χρησιμοποιήσω για την ανάπτυξη αυτού του κώδικα? Και τέλος, πώς μπορώ να το δημοσιεύσω? Δηλαδή, να το ανεβάσω και να πω ότι, κοιτάξτε, να δείτε, εδώ είναι, εγώ είμαι ο συγγραφέας αυτού του λογισμικού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Ο λόγος που χρησιμοποιήσω, καταρχήν το έχω στα αγγλικά, γιατί αυτές οι ερωτήσεις και οι στόχοι είναι από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που θα δείξω σε ένα λεπτό. Και τις προσπαθήσαμε να περάσουμε αρκετούς κύκλους συζήτησης πώς να διατυπώσουμε και τις ερωτήματα και τους στόχους, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πιάσει όλες τις δυνατές απόψεις πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Οπότε, οι στόχοι που έχει αυτή η πρακτική είναι, πρώτον, πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα καινούργιο project σε ένα χώρο όπως είναι το GitHub. Δεν περιοριζόμαστε σε αυτό. Αυτό είναι σαν παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες τεχνικές όπως είναι το GitLab, το Bitbucket κτλ. Τελικά, θα θέλαμε, εάν κάποιος μπει στη διαδικασία να φτιάξει τον κώδικα, ποια είναι τα 3 πράγματα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν τουλάχιστον όταν θέλει κάποιος να φτιάξει την αντίστοιχη τεκμηρίωση, δηλαδή πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς πλέον τον κώδικα του? Θα θέλαμε να μπορεί κάποιος να εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ της τεκμηρίωσης, της πληροφορίας που γράφει όταν μιλάμε για τον τελικό χρήστη και όταν μιλάμε για αυτό που θα γράψει τον κώδικα, θα τον επεκτείνει τον κώδικα. Αυτά τα 2 λοιπόν έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά, γιατί στη μία περίπτωση ο τελικός χρήστης δεν τον ενδιαφέρει καθόλου πώς να αναπτύξει περαιτέρω τον κώδικα. Θέλει να το χρησιμοποιήσει και να κάνει τη δουλειά του. Αυτός που θα γράψει τον κώδικα, ο προγραμματιστής, δεν τον ενδιαφέρει τόσο η χρήση, όσο το τι υπάρχει στο εσωτερικό του κώδικα πλέον, πώς λειτουργεί ο κώδικας, ώστε αν θέλει κάποιον να επεκτείνει να μπορεί να το κάνει αυτό. Και αυτό συνδυάζεται και με την επόμενη καλή πρακτική. Το επόμενο είναι πώς μπορεί κάποιος να βελτιώσει τον κώδικα όπως είναι αυτή τη στιγμή, ώστε να αυξηθεί και η επαναχρησιμοποίησή του. Και εδώ η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να είναι είτε στην έννοια ότι θέλω να μπορώ να το τρέξω στον υπολογιστή μου που έχει Windows, αλλά και στο laptop που τρέχει Mac, αλλά και στο cluster το οποίο υπάρχει στον φορέα μου, γιατί ανάλογα με την ανάγκη μπορώ να έχω διαφορετικές υποδομές, αλλά και με τη λογική ότι θέλω να τα συνδυάσω διαφορετικά εργαλεία μεταξύ τους. Γιατί, παραδείγματος χάρη, αν έχω ένα εργαλείο το οποίο τραβάει πληροφορία από βάση δεδομένων, θα ήθελα να έχω και ένα δεύτερο εργαλείο το οποίο, έχοντας ανακτήσει την πληροφορία, να κάνει ένα απλό text mining. Να βρεις, ξέρω εγώ, ποια είναι η πιο διαδεδομένη λέξη κλειδί που υπάρχει μέσα, αν υπάρχουν ένα κοινό μοτίβο. Ιδανικά, θα θέλω αυτά τα εργαλεία να μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους. Κάνουν ανεξάρτητες δουλειές, πιθανόν να τα φτιάξουν και άλλοι άνθρωποι, αλλά εγώ ως τελικός χρήστης θέλω να μπορώ να τα συνδυάζω αυτά. Άρα, σε αυτό το σημείο πρέπει κάποιος να μπορεί να σκεφτεί και να περιγράψει 3 τέτοια βήματα που μπορεί να κάνει ώστε αυτό να γίνει επαναχρησιμοποιήσιμο. Και τέλος, εδώ, πώς μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει στην ανάπτυξη του κώδικα του και πλέον στοιχεία τα οποία βρίσκονται εκτός του δικού του συστήματος, εκτός του δικού του κώδικα, αλλά εντάσσονται πάλι στα πλαίσια της ανοιχτής επιστήμης και του ανοιχτού λογισμικού.
Η δεύτερη πρακτική είναι το license, το οποίο πολλοί θεωρούν μάλιστα ότι, μάλλον το θεωρούν, τα αγνοούν. Καλώς ή κακώς, το license είναι ένα πολύ αναγκαίο κομμάτι. Γι' αυτό και οι πρώτες ερωτήσεις που μας κάνουν είναι τι είναι τελικά ένα license, ποιο license μπορεί να θεωρηθεί σαν ανοιχτού κώδικα και για ποιο λόγο το να έχω license έχει σημασία. Αυτά είναι τρία ερωτήματα τα οποία καλούμαστε κατευθείαν να απαντήσουμε. Και σαν τελικούς στόχους αυτής της πρακτικής είναι να μπορούμε κάποιος να διαφοροποιήσει τη διαφορετικότητα, τη διαφορά μεταξύ copyright και license. Να μπορέσει να καταλάβει για ποιο λόγο είναι αναγκαίο να υπάρχει license σε ένα κώδικα. Ο πιο εύκολος τρόπος που κάποιος να το περιγράψει αυτό είναι ότι αν δεν υπάρχει κάποιο license, εγώ ως χρήστης, ως προγραμματιστής που θέλω να βασιστώ πάνω στον κώδικα και πάω παρακάτω, δεν θα είναι καλυμμένος. Πρώτον, για το πολύ απλό ότι μπορεί μετά από ένα χρόνο να πει «Κοίταξε, να δεις, έχεις χρησιμοποιήσει τον κώδικα μου, αλλά θα κοστίσει τόσο». Ή απαγορεύεται, γιατί αυτό ήταν τελικά ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν μόνο εσωτερικής χρήσης και δεν μπορούσες να το πάρεις. Ήταν παράνομο αυτό που έκανες. Όλα αυτά είναι παράμετροι που εξασφαλίζουν και τις δύο πλευρές μέσω του license. Προφανώς στα πλαίσια της ανοιχτής επιστήμης υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά licenses με διαφορετικά επίπεδα ανοίγματος, αν θέλετε. Το πιο ευέλικτο, το πιο ανοιχτό είναι αυτό το οποίο σου λέει μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν θέλω να το κάνω, μου κάνεις αναφορά, μπορείς να το πάρεις, να το πουλήσεις, να το συμπεριλάβεις στο δικό σου κώδικα, να το κάνεις ό,τι θέλεις. Και υπάρχουν και λογικές της μορφής ότι μπορείς να πάρεις τον κώδικα μου, ναι. Μπορείς να τον ξαναχρησιμοποιήσεις, αλλά έχεις τις εξής δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, θα αναφέρεις ότι το πήρες από μένα. Και δεύτερον, ό,τι φτιάξεις που βασίζεται σε μένα θα παραμείνει ανοιχτό. Δεν θα το κλείσεις, δηλαδή, δεν θα το πουλήσεις μετά. Όλα αυτά λοιπόν είναι παράμετροι οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και προσδιορίζονται και για τις δύο πλευρές, και για τον προγραμματιστή και για τον παραγωγό του κώδικα, αλλά και του χρήστη του κώδικα μέσα του license. Οπότε, σαν πλέον δυνατότητες, σαν ασκείς, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο, είναι πώς μπορεί κάποιος να επιλέξει license για το δικό δικά του. Υπάρχουν διάφορα site και διάφορες τεχνικές οι οποίες σου δείχνουν ακριβώς όλα τα διαθέσιμα site, όλα τα διαθέσιμα licenses και πώς αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους. Και κυρίως πρακτικά να βάλει ένα license στο αποθητήριο κώδικο που έχει. Το τρίτο σημείο είναι ότι, ωραία, το έχουμε ανοίξει, μπορούν να το βρούνε. Έχουν βάλει και το license, αλλά ακόμα δεν έχουμε προσδιορίσει πώς μπορούν άλλοι να συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε αποκλείσει την κοινότητα σε αυτό το σημείο. Οπότε, εδώ οι ερωτήσεις που μπορεί κάποιος να κάνει πολύ συχνά είναι εγώ πώς μπορώ να αρχίσω να συνεισφέρω σε ένα έργο. Αν κάποιος έχει δώσει τον κώδικά του, πώς εγώ, ως ένα τρίτο άτομο, κάποιος ο οποίος γνωρίζει λίγο το αντικείμενο και θα ήθελε να μπορέσει να συνεισφέρει γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα κενό. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο λογισμικό και τελικά και κύριο πώς μπορώ να, τι πρέπει να γνωρίζω από την άποψη του σχεδιασμού και γενικότερου συντονισμού που γίνεται στα πλαίσια αυτού της ανάπτυξης του κώδικα, τι θα πρέπει να γνωρίζω ώστε να μην δημιουργήσω προβλήματα. Οπότε, από άποψη πλέον του κατασκευαστή του λογισμικού, αυτό που πρέπει να μπορεί να κάνει είναι να φτιάξει κάποια ελάχιστα guidelines, το οποίο μπορούν άνθρωποι να ακολουθήσουν σε περίπτωση που θέλουν να συνεισφέρουν στον κώδικα του, να απαντήσεις και εσύ στο πολύ απλό ότι τι θα κερδίσει κάποιος αν το κάνει αυτό. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι το κάνουν απλά επειδή τους ενδιαφέρει, επειδή είναι κάτι το οποίο ενθουσιάζονται να κάνουν. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι εντάξει, θα με ενθουσιάζει εφόσον δεν έχω να κερδίσω κάτι, δεν θα μπω και στη διαδικασία, γιατί έχω πολύ πιο κρίσιμα πράγματα να κάνω που με πιέζουν. Επομένως, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείς να πεις ότι εγώ θα αναγνωρίσω την προσφορά σου. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε συμπεριλαμβάνοντας τους σαν acknowledgements, σε οποιοδήποτε paper μπορεί να βγει σε αυτό το πράγμα, να φέρονται πλέον σαν κομμάτια της ανάπτυξης του κώδικα τα ονόματά τους και ούτω καθεξής. Και το τρίτο και τα επόμενα δύο σημεία είναι το να είναι ανοιχτή επικοινωνία. Δηλαδή, να είναι ξεκάθαρα πάντα τι συμβαίνει, προς πού κατευθύνεται αυτό το έργο, προς πού κατευθύνεται αυτή η ανάπτυξη του κώδικα, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιοι συνεισφέρουν, ποια είναι η πορεία. Αν κάποια στιγμή ζητάω εγώ συνεισφορά από άλλους, αλλά επειδή εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του λογισμικού, μετά από ένα χρονικό διάστημα αποφασίζω ότι
Τώρα θα το κλείσω. Θέλω να το πουλήσω, οπότε κλείνω και τον κώδικα. Διώχνω το license, κάνω ένα κάτι που είναι πολύ πιο restrictive και από εκεί πέρα το πουλάω. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς έχει το δικαίωμα να το κάνεις, αλλά δεν είναι και η καλύτερη κίνηση. Ιδιαίτερα αν δεν το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει τώρα. Γιατί όσοι άνθρωποι συμμετείχαν, είχαν την άποψη ότι συμμετείχαν σε ένα έργο με συγκεκριμένες προγραφές, με συγκεκριμένο τρόπο το οποίο λειτουργεί. Αν αυτό το αλλάξεις και έχεις αλλάξει με το ποιον τρόπο πας να κινηθείς, δημιουργείς άλλο είδους εντάσεις. Η τελευταία πρακτική είναι να εδραιώσεις κάπως ότι το λογισμικό σου μπορεί κάποιος να το βρει εύκολα και δεν μιλάω για την λογική που θα κάνω Google για να το βρω, χρησιμοποιώντας με τα δεδομένα. Αυτό το αφήνω πάντα σαν τελευταίο σημείο, κυρίως γιατί οι περισσότεροι όταν ακούν με τα data, με τα δεδομένα, το συνδυάζουν με τα ίδια τα δεδομένα. Για ποιο λόγο λοιπόν οι ερωτήσεις που γίνονται εδώ πέρα, για ποιο λόγο τα μεταδεδομένα είναι σημαντικά για το software. Πώς τα ορίζουμε και αν θέλω να βρω ένα καλό αποθετήριο για τα μεταδεδομένα, ώστε να είμαι σίγουρο ότι θα κάψω, μπορεί να ανακαλύψω το λογισμικό μου, ποια είναι αυτά. Το τελευταίο είναι domain specific. Υπάρχουν γενικά αποθετήρια τα οποία μπορεί κάποιος να πει ότι εδώ μπορεί κάποιος να βάλει μεταδεδομένα για λογισμικό, αλλά όπως όλα τα καλά μεταδεδομένα, όσο πιο συγκεκριμένα είναι, τόσο πιο εύκολο είναι κάποιος να ανακαλύψει. Επομένως, εδώ σε αυτό το σημείο υπάρχει η διαφοροποίηση που κάναμε και στα πλαίσια του Elixir, ότι σαν καλή πρακτική στα πλαίσια των επιστημόνων ζωής, προτείνουμε ένα συγκεκριμένο repository για να γίνεται καταγραφή των μεταδεδομένων λογισμικού, το οποίο έχει σχέση με επιστήμη ζωής. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλά άλλα, τα οποία όμως έχουν διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας, προφανώς. Οπότε εδώ ο στόχος είναι να κάποιος να το αντιληφθεί αυτή την ανάγκη, να μπορεί να αντιληφθεί πώς μπορεί κάποιος να το περιγράψει αυτό και τέλος να μπορέσει πρακτικά, έχοντας κάνει όλα τα προηγούμενα βήματα, να το κάνει αυτό σε ένα πραγματικό repository, σε ένα πραγματικό αποθετήριο. Έχοντας καταλήξει αυτές τις πρακτικές και γυρίζοντας πάλι στον πρώτο στόχο που είχα αναφέρει, ότι ο στόχος της ομάδας ήταν αφού βρούμε τις πρακτικές, με κάποιο τρόπο να πείσουμε και να πείσουμε την κοινότητα να τους χρησιμοποιήσει, πρακτικά να τις υιοθετήσουν σαν πρακτικές. Δείκαμε πώς η διαδικασία να αναπτύξουμε εκπαιδευτικό υλικό πάνω σε αυτές. Δηλαδή, πώς μπορούν κάποιοι με πρακτικό τρόπο να εκπαιδευτούν σε αυτές τις πρακτικές. Ξεκινήσαμε πρακτικά πέρσι τον Μάιο, με ένα πρώτο workshop που έγινε στο Δουβλίνο, στα πλαίσια του Carbon Tricon, στο οποίο μαζεύτηκαν αρκετά άτομα και συζητήσαμε λίγο τη γενικότερη δομή. Συμμετείχαν προφανώς συγγραφείς αυτών των πρακτικών, αλλά σε αυτό το σημείο καλέσαμε και ανθρώπους από κάθε domain, από κάθε χώρο της επιστήμης, οι οποίοι είχαν γενικότερα κάποιο εμπλοκή με λογισμικό. Επομένως, το εκπαιδευτικό υλικό εξ αρχής αναπτύχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αναφερόμαστε μόνο σε επιστήμη ζωής, αλλά γενικότερα στην επιστήμη και στην ανοιχτή επιστήμη. Αφού λοιπόν φτιάξαμε τη γενικότερη δομή και το περιεχόμενο που θα θέλαμε να υπάρχει, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ξεκάθαρα και τους στόχους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτές οι τέσσερις πρακτικές να αξιοποιηθούν, στη συνέχεια τον Αύγουστο του 2018 μαζευτήκαμε στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη, πάλι αρκετά άτομα, ήμασταν για 2 μέρες, 25 άτομα από όλο τον κόσμο, στο οποίο καθίσαμε και συγγράψαμε το εκπαιδευτικό υλικό από την αρχή. Βάλαμε ασκήσεις, βάλαμε πρακτική διαδικασία και ουσιαστικά αυτό που φτιάξαμε στο τέλος είναι αυτό που μπορεί να είναι εδώ πέρα, το οποίο είναι ανοιχτό, είναι κάτω από Creative Commons License, μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, και έχει πρακτικά για κάθε μία από αυτές τις καλές πρακτικές, αναλυτικά πώς μπορεί κάποιος να δώσει εκπαίδευση σε άλλους, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνουν ασκήσεις μέσα στην αίθουσα, μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης, για να φανεί πώς μπορεί κάποιος να τα ακολουθήσει πρακτικά αυτά τα βήματα. Και όλα αυτά γίνεται με ένα σενάριο στο οποίο ξεκινάς από την πρώτη μέρα με τίποτα και στο τέλος της εκπαίδευσης έχεις κάνει όλη τη διαδικασία ανάπτυξης ενός λογισμικού χωρίς να κάνει κάτι. Δηλαδή είναι ένας πολύ απλός κώδικας, μπορεί να είναι απλά ένα hello world που λέει ο λόγος, αλλά το οποίο μπαίνει στη διαδικασία το να βάζεις στο GitHub, να βάλεις ένα license, να ορίσουμε τα δεδομένα, να τα συνδυάσεις με μια πλατφόρμα και να βάλεις και ένα DOI. Οπότε δείχνεις όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος για το πώς θα πρέπει να ακολουθείτε σε ένα ανοιχτό λογισμικό.
Τα επόμενα βήματα που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό ολοκληρώθηκε ουσιαστικά τον Οκτώβριο που μας πέρασε, και από τον Ιανουάριο του 2019 βγήκε πρακτικά το πρώτο release του εκπαιδευτικού υλικού, σαν το πρώτο DOI version του. Επομένως, και τον, συγγνώμη, και το Φεβράριο έγινε και το πρώτο πρακτικό workshop αυτού, χρησιμοποιήθηκε δηλαδή το υλικό αυτό στα πλαίσια ενός πραγματικού workshop για να εκπαιδευτούν άνθρωποι πάνω σε αυτό, το οποίο γενικότερα πήγε αρκετά καλά. Τα επόμενα βήματα είναι να κάνουμε όντως εκπαίδευση. Δηλαδή, θέλοντας, έχοντας τις πρακτικές, έχοντας την υποστήριξη αρκετά μεγάλου μέρους κοινότητας που ασχολούνται με το λογισμικό και έχοντας και το υλικό το οποίο μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά να δώσουμε το έναυσμα σε ανθρώπους να τα κάνουν αυτά, ώστε να μπορέσουν να έχουν και μια αλλαγή του τρόπου αντίληψης των αρχών της αληθής επιστήμης στο λογισμικό. Το δεύτερο που κάνουμε πρακτικά αυτή τη στιγμή, το οποίο ήταν το επόμενος μακροπρόθεσμος στόχος μας, είναι πώς αυτές οι πρακτικές να μεταφερθούν πλέον σαν οδηγίες. Η καλή πρακτική αυτή τη στιγμή είναι καθαρά υποκειμενική, είναι καθαρά κάτι το οποίο κάποιος το υιοθετεί εάν θέλει. Καλό θα ήταν να το θέλουν όλοι, αλλά δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να κάποιος να το επιβάλλει αυτό. Επομένως, εάν μπει κάποιος στη διαδικασία να δει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σε funders, σε επίπεδο δεδομένων έχουν γίνει κάποια πολύ καλά βήματα. Ζητάει κάποιος ένα data management plan, ζητάνε να υπάρχει συγκεκριμένη διαχείριση των δεδομένων και ούτω καθεξής. Αλλά αν πάμε στην ερώτηση για το λογισμικό που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια ενός έργου χρηματοδότησης, τι θα γίνει, συνήθως δεν υπάρχει καμία οδηγία ή στην καλύτερη περίπτωση το μόνο που λένε είναι το εργαλείο να είναι ανοιχτού κώδικα ή το λογισμικό να είναι ελεύθερα διαθέσιμο. Το οποίο δεν λέει απολύτως τίποτα. Γιατί θα μπορούσα το λογισμικό να το έχω ελεύθερα διαθέσιμο σε ένα site, το οποίο τρέχει σε ένα σερβερ εδώ στο Ινστιτούτο, το οποίο μπορεί κάποιος να το βρει αν είναι πάρα πολύ τυχερός. Είναι ανοιχτός κώδικας, αλλά είναι τόσο δύσκολο κάποιος να το εγκαταστήσει, να το στήσει και να το τρέξει, που ουσιαστικά δεν το έχω κλειστό. Χωρίς license, χωρίς τίποτα. Επομένως, δεν έχουν πρακτικά οδηγίες. Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε πρακτικά και σε αυτό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένες γραμμές, κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη λογισμικού, τις οποίες μπορούν κάποιοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί να τις πάρουν και να τις ενσωματώσουν ως μέρος της πολιτικής τους. Οι οδηγίες προφανώς πρέπει και αυτές να είναι fair. Δηλαδή, θέλουμε κάποιες, με κάποιο τρόπο να μην είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, αλλά σίγουρα να εξασφαλίζουν ότι θα συνδυάζουν τις καλές πρακτικές που συζητάμε. Και το δεύτερο είναι ότι αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να μπορούν να εκτιμηθούν και εύκολα, ώστε τελικά να μπορέσει να γίνει και η αξιολόγηση του τελικά με το λογισμικό το οποίο παράχθηκε στα πλαίσια της χρηματοδότησης, έχει συμμορφωθεί ή όχι. Επομένως, αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή και είναι σε εξέλιξη είναι οι εξής ερωτήσεις. Πρώτον, ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών, τι μορφή θα έχουν, πώς το λογισμικό το οποίο παράγεται θα αξιολογείται σύμφωνα με γραμμές, πώς η κοινότητα πλέον των επιστημόνων θα μπορεί να υποστηρίζει για τις οδηγίες αυτές και τέλος, μιλώντας για τη διαδικασία κατασκευής αυτών των γραμμών, αυτών των οδηγιών, ποια θα πρέπει να είναι η εμπλοκή των ίδιων των χρηματοδοτών πάνω σε αυτή τη διαδικασία για την υιοθέτησή τους. Αυτό είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη. Ο στόχος μας ως ομάδα είναι να το περάσουμε ως κατευθύντρια γραμμή στα πλαίσια του Elixir, που σημαίνει δηλαδή εάν γίνεται ανάπτυξη λογισμικού, που γίνεται ανάπτυξη λογισμικού, στα πλαίσια του έργου Elixir, οι οδηγίες αυτές να είναι άμεσα εφαρμόσιμες, δηλαδή να είναι υποχρεωτικό κάποιος να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια ώστε να καταθέσει το αντίστοιχο λογισμικό ως παραδοτέο. Αλλά ταυτόχρονα ο στόχος μας είναι να είμαστε σε επικοινωνία και με publishing φορείς, φορείς που κάνουν δημοσιεύσεις, ώστε όταν υπάρχει δημοσίευση σχετικά με λογισμικό, να υπάρχουν επίσης αυτές οι οδηγίες. Δηλαδή, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις τις οποίες συζητάμε. Και στις δύο περιπτώσεις, εάν έχουμε αυτές τις κατευθύνσεις, είναι πολύ πιο εύκολο τελικά και να εξασφαλίσουμε καλύτερη ιδιότητα του ερευνητικού λογισμικού, γιατί πρακτικά αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι ικανοποιώντας αυτές τις μετρικές, τελικά η ποιότητα του λογισμικού παραμένει.
Και δεύτερον, εξασφαλίζει με κάποιο τρόπο και καλύτερη βιωσιμότητα του λογισμικού. Γιατί αν υπάρχει μια κοινότητα που υποστηρίζει πλέον το κάθε τι, σίγουρα θα υπάρχει πάντα μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε αυτό. Με αυτά θα ήθελα να κλείσω. Ευχαριστώ για την προσοχή. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί πραγματικά ακούμε πολύ τελευταία για την ανοιχτή πρόσβαση στα σχέσεις και στα δεδομένα, αλλά όχι τόσο για το λογισμικό και είχε το θεωρούμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, τουλάχιστον εμείς σαν opener NOATS το θεωρούμε πολύ ενδιαφέρον και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε λίγο να εμπλακούμε και να κάνουμε αυτό το awareness που λένε και μέσα των δικών μας καναλιών. Κάποιες ερωτήσεις που βλέπω και έχουμε κρατήσει με την Νατάσα εδώ σε αρχείο για να σου τις μεταδώσουμε είναι στο χώρο της βιοπληροφορικής υπάρχουν τέτοια πρότυπα μεταδεδομένων, τα community standards νομίζω είχες αναφέρει κάποια στιγμή. Ναι, ποια είναι τα community standards για το χώρο της βιοπληροφορικής είναι η επόμενη ερώτηση. Μ' ακούτε? Εσύ ακούγεσαι, Έλλη. Ο Φώτης όχι. Α, χάθηκε πάλι. Πρέπει να χάθηκε εδώ. Ας περιμένουμε λίγο. Να... Ας περιμένουμε ένα λεπτάκι, γιατί μάλλον δεν έχει καλό σήμα. Τι γίνεται? Μέχρι να επανέλθει ο Φώτης, να ενημερώσουμε ότι θα δοθούν βεβαιώσεις, θα σταλούν μάλλον μέσα στις επόμενες μέρες. Ναι, όσοι έχουν απαντήσει πως... ενδιαφέρονται. Επίσης, ό,τι άλλες ερωτήσεις έχετε, καλή ευκαιρία τώρα να τις πικτρολογήσετε μέχρι να επανέλθει ο Φώτης. Και γενικά και άλλα σχόλια που πιθανώς έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Είναι καλοδεχούμενα. Για κάποιο λόγο, μάλλον, βγήκα έξω πάλι. Εμείς κάναμε μια συζήτηση εδώ πέρα. Οπότε... Δεν ξέρω τι φταίει. Και δεν άκουσα και την ερώτηση πριν. Λοιπόν, η ερώτηση είναι ποια είναι τα community standards για το χώρο της βιοπληροφορικής, αν υπάρχουν τέτοια πρότυπα. Για ποιο πράγμα. Γιατί υπάρχουν πρότυπα, αλλά ξέρω για ποιο πράγμα συζητάμε. Πολύ καλή ερώτηση. Αν μπορεί να μας το διευκρινίσει ο κύριος που έκανε την ερώτηση. Για ανάπτυξη εργαλείου. Α, ωραία. Η απάντηση είναι ναι, γιατί ουσιαστικά δεν είναι συγκεκριμένα για τη βιοπληροφορική. Για την ανάπτυξη εργαλείων, επειδή ουσιαστικά μιλάμε καθαρά για software και η βιοπληροφορική είναι περισσότερο software αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στάνταρ, τα οποία είναι για το πώς... Ωραία, τέλεια. Οι οδηγίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Παραδείγματος χάρη, είναι το πώς θα ορίζονται μεταβλητές, πώς θα είναι γραμμένος ο κώδικας, πώς θα είναι δομημένο ένα πρόγραμμα στο να είναι με βάση τις συναρτήσεις και να μην είναι ένα χήμα πράγμα. Όλα αυτά είναι οδηγίες που είναι για το software κομμάτι και όχι τόσο για ποιο λόγο γίνεται η ανάπτυξη του εργαλείου. Επομένως, σίγουρα υπάρχουν. Θα προσπαθήσω να κάνω μια λίστα από αυτές, γιατί υπάρχουν αρκετές οδηγίες. Και μάλιστα υπάρχουν και οδηγίες ανά γλώσσα προγραμματισμού. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε Python, υπάρχουν πολύ πιο συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία μπορεί κάποιος να ακολουθήσει. Σε αντίθεση με τα αντίστοιχα πρότυπα που υπάρχουν σε R ή σε Java ή σε C++ ή σε C Sharp. Επομένως, υπάρχουν σίγουρα πρότυπα. Τα οποία η λογική είναι ότι θα πρέπει να τα ακολουθεί κανείς ώστε να εξασφαλίσει τουλάχιστον ότι από άποψη προγραμματισμού, γλώσσα προγραμματισμού, τα ικανοποιήσει και δεν έχει γράψει ένα κώδικο ο οποίος απλά δουλεύει και τελείωσες. Ναι, σίγουρα. Αρκετές
Νομίζω ούτως ή άλλως υπάρχουν σε αρκετές σχολές, τουλάχιστον στους ηλεκτρονικούς μηχανικούς το ξέρω για σίγουρα. Μπορεί και στο πληροφορικό. Ναι. Επειδή δεν νομίζω ότι βλέπουν όλοι το chat, να πούμε λίγο σε τι απαντά. Α, σωστά, συγγνώμη. Στο ότι λέει ότι θα ήταν ωραίο κάτι τέτοιο, λέει ο κύριος Ιωάννης, θα ήταν ωραίο κάτι τέτοιο, γιατί θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τους φοιτητές στα πανεπιστήμια, αν μπορείτε να μας στείλετε, εννοεί το υλικό το οποίο θα συλλέξει και θα μας αποστείλει μετά. Ωραία, ναι. Και αυτό είναι ουσιαστικά διαφορετικά πρότυπα ανάλογα με γλώσσα προγραμματισμού που πρέπει κάποιος να ακολουθεί. Και αυτό που ήθελα να απαντήσω είναι ότι υπάρχουν και πρότυπα και υπάρχουν και εργαλεία τα οποία αυτόματα τα ελέγχουν αυτά τα πρότυπα. Παρίσουμε σε Python και σε R. Και μάλιστα σε κάποιες σχολές, ξέρω σίγουρα στο Αριστοτέλειο Τμήμα Ελεκτρολόγων και στο Πληροφορική, έχω την υποψία, αυτά χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως στα πλαίσια της αξιολόγησης. Δηλαδή, όταν γράφει, παραδίδει κάποιο εργασία κώδικα, παραδίδει ταυτόχρονα και το report το οποίο σου βγάζει το αντίστοιχο εργαλείο για το τι έχει αφήσει εκκρεμότητες. Βέβαια, τα εργαλεία αυτά που κάνουν τον έλεγχο των μοτίβων πλέον, της δομής που έχει ο κώδικας, είναι εξαιρετικά αυστηρά. Δηλαδή, πολύ σπάνια θα βρει κανένα εργαλείο το οποίο το περνάει από αυτά. Ενώ ένα εργαλείο που κάνει κάτι κιόλας, όχι απλά εργαλείο θα πει Hello World. Το οποίο καλύπτει όλα τα πρότυπα τα οποία έχει βγάλει η κοινότητα. Αλλά είναι πάντα κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να μετρήσει και να δει ωραία τι ακριβώς σε εκκρεμεί, ώστε να κινηθώ σωστά. Θα ετοιμάσω μια λίστα από 2-3 τέτοια και θα το στείλω στην Έλλη ώστε να το έχω ενσωματώσει αν χρειαστεί. Πολύ ωραία. Η επόμενη ερώτηση, Φώτη, είναι συνήθως σε εργαλεία ανοιχτού κώδικα για την έρευνα, ποιο license χρησιμοποιείτε? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω συνήθως, γιατί το συνήθως προϋποθέτει ότι... Νομίζω, ωραία, να το απαντήσω εξής. Οι πιο κοινές license που δει κανείς είναι το CC BY, ή το CC BY SARA LIKE, το MIT και το GNU. Αυτές οι τρεις είναι οι πιο συνηθισμένες από άποψη λογισμικού και πλέον αρχίζει και, ναι, η GNU. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζουν πλέον και παίζουν άλλου είδους ερωτήματα. Ας πούμε, η διαφορά του GNU με τα Creative Commons είναι ουσιαστικά ότι το GNU προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία μεταξύ του τι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και να είναι διανύμη, ενώ το Creative Commons είναι περισσότερο μια ισορροπία μεταξύ του πολύ copyright και του να το έχεις τελείως public domain. Υπάρχουν συγκριτικοί πίνακες και μάλιστα η ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποιος συγκριτικός πίνακας των licenses. Στο lesson αυτό που περιέγραψα πριν, στα best practices, συμπεριλαμβάνεται εκεί ένα εργαλείο το οποίο σου κάνει τη σύγκριση όλων των διαφορετικών licenses και μάλιστα είναι κατά νόμο αρκετά χρήσιμο, γιατί κάποιος μπορεί να παίξει με τα διαφορετικά licenses που υπάρχουν, το οποίο είναι αυτό. Εδώ μάλιστα υπάρχει διαδικασία με την οποία μπορεί κάποιος να διαλέγει τι θέλει να κάνει, τι δυνατότητες θέλει να έχει κτλ. Οπότε υπάρχουν σίγουρα συγκριτικοί πίνακες. Δεν υπάρχουν εξαιρετικά αναλυτικοί πίνακες. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος ψάχνει για open software license, υπάρχει το οργανισμός που δίνει τα open source, ο οποίος νομίζω το Open Source Initiative, το οποίο πρέπει να έχει τουλάχιστον 100 διαφορετικά licenses μέσα. Όλα αυτά, όλα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του open source. Θα το βάλω και αυτό σαν ένα link εδώ πέρα σε περίπτωση που θέλει κάποιος να το δει. Αυτά. Ελπίζω να απάντησα κάπως την ερώτηση. Οκ.
Ωραία, ευχαριστούμε Φώτη. Επόμενη ερώτηση είναι δύο ερωτήσεις. Η σχήμα με τα δεδομένα για λογισμικά είναι η πρώτη και η δεύτερη είναι μπορείς να αναφέρεις το repository των λογισμικών. Το repository των λογισμικών... Ένα. Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση, γιατί κάτι και έχασα, νομίζω. Υπάρχει σχήμα με τα δεδομένα για λογισμικά. Α, ναι. Υπάρχουν διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ είναι, νομίζω, τώρα κατά την δεύτερη ερώτηση. Αυτό που βάζω εδώ πέρα στο link είναι το BioTools. Αυτό είναι ένα repository το οποίο είναι φτιαγμένο συγκεκριμένα για μεταδεδομένα λογισμικού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε επιστήμη ζωής, αλλά αν μπει κάποιος μέσα στην διαδικασία να δει τι λογισμικό υπάρχει μέσα, υπάρχουν πολύ περισσότερα από επιστήμη ζωής. Απλά αναπτύχθηκε στα πλαίσια που πέρα, οπότε από εκεί ξεκινάει. Τώρα, από άποψη οντολογίας που χρησιμοποιείται για αυτό, η οντολογία που έχει φτιαχτεί, το σχήμα λοιπόν που έχει φτιαχτεί για τα μεταδεδομένα εδώ, είναι η ENDAM. ENDAM Ontology. Η οποία πρακτικά, αν θυμάμαι καλά, βασίζεται... Όχι, αυτό είναι η BioSchema, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Όχι, αυτή είναι η ENDAM Ontology. Δεν θυμάμαι που βασίζεται, για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αλλά αυτή ήταν ουσιαστικά μια αντολογία, είναι μια αντολογία η οποία βοηθάει ουσιαστικά την κατασκευή μεταδεδομένων για λογισμικό. Και σαν αντολογία είναι επίσης CC BY. Δηλαδή είναι... Αυτό είναι το license, αν θυμάμαι καλά. CC BY share alike. Που σημαίνει κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει, να την επεκτείνει και να κάνει κάτι διαφορετικό, αν θέλει. Απάντησε στην ερώτηση. Νομίζω πως απάντησε στην ερώτηση, Φώτη. Και το δεύτερο σκέλος ήταν στο αν μπορείς να αναφέρεις το repository των λογισμικών. Το repository των μεταδεδομένων είναι αυτό που έβγαλα πριν, το BioTools. Repository για λογισμικό δεν υπάρχει, αν υπάρχουν πάρα πολλά. Το GitHub είναι το πιο γνωστό που έχει λογισμικό κατά κύριο λόγο και μάλιστα μπορεί κάποιος να μπει στη λογική και να δει ακριβώς τι υπάρχει μέσα από άποψη πληροφορίας, από άποψη λογισμικού. Δώστε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, υπάρχει, δεν το βρίσκω τώρα, το έχω στο μυαλό μου. Μπορεί κάποιος να μπει και να δει ακριβώς τι περιεχόμενο, ποιες γλώσσες υπάρχουν μέσα. Πόσες διαφορετικές μπορούν να υπάρχουν. Α, το βρήκα επιτέλους. Άργησα, αλλά το βρήκα. Αυτό εδώ πέρα είναι το site. Οπότε μπορεί να δεις κανένας πόσες διαφορετικές γλώσσες υπάρχουν, πόσες καινούργια software εμφανίζονται πρακτικά ανά μήνα, ανά ημέρα, πόσο αυξάνεται το πλήθος ανά γλώσσα προγραμματισμού και το καθεξής. Πέρα από το GitHub υπάρχει επίσης το GitLab και το Bitbucket. Όλα αυτά είναι διαφορετικές πλατφόρμες που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Μπορεί κάποιος να κάνει αποθετήριο κώδικα μαζί όμως με πληροφορίες του documentation, του license κτλ. Γενικότερα πριν από αυτό υπάρχει και το SourceForge, το οποίο είναι πολύ πιο, καταρχήν είναι πιο παλιό από το GitHub. Και ήταν πάντα της λογικής ότι θα ανεβάσω εκεί το τελικό εκτελέσιμο, ώστε να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει από εκεί και πέρα. Αλλά επίσης είναι ένα κλασικό αποθετήριο που μπορεί κάποιος να βρει κώδικα. Το τελευταίο που θα αναφέρω, αν και δεν είναι αποθετήριο ακριβώς, είναι το Zenodo, με τη λογική ότι πλέον υπάρχει ότι χρειάζεται κανένας το λογισμικό αυτό με ένα DOI, ώστε μπορεί να είναι πάντα αξιοποιήσιμο. Με κάλυψη ήθελα να φέρω και εγώ το Zenodo για αυτό το ακριβώς το λόγο, Φώτη. Επόμενη ερώτηση είναι, επειδή έχω ανεβάσει εργαλεία στο Elixir, θα μπορούσα να εφαρμόσω τα metrics σε κάθε εργαλείο? Η απάντηση είναι ναι, τα metrics εφαρμόζονται σε κάθε εργαλείο ξεχωριστά. Γιατί είναι ουσιαστικά ένας τρόπος αξιολόγησης του κάθε metric, του κάθε εργαλείου.
Μήπως η ερώτηση αφορά το πώς θα γίνει αυτό. Α, οκ, okay, είναι η απάντηση. Και υποψιάζομαι ότι όταν λέτε ότι τα ανεβάσατε στο Elixir είναι μέσω του BioTools, υποψιάζομαι. Ναι. Τότε ναι, ουσιαστικά τα εφαρμόζει κανένα σαν εργαλείο, δεν τα εφαρμόζει συνολικά. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση, γιατί δεν βλέπω άλλη προς το παρόν εδώ, ούτε στο chat, ούτε στο Q&A. Ωραία. Εάν δεν υπάρχει... Πολύ ωραία τα σκίτσα σας. Δεν είναι δικά μου. Να το πω, αφού δόθηκε πάσα. Λοιπόν, αυτό είναι από το Open Science Training Handbook. Το οποίο έγινε... Τώρα ψάχνω να βρω το link για να το στείλω. Όχι, το βρήκα. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο έγινε συνολική συγγραφή πάλι από πολλά άτομα. Έγινε ένα sprint περίπου 1,5 χρόνο πριν, κάπου εκεί. Μαζευτήκαμε αρκετά άτομα από όλο τον κόσμο στη Γερμανία και καθίσαμε και γράψαμε ένα βιβλίο για open science από τα βασικά μέχρι πώς κάποιος μπορεί να το εφαρμόσει και να κάνει training πάνω σε open science. Η Έλλη και κάποιοι άλλοι συντονίζουν μάλιστα αυτή τη στιγμή και την προσπάθεια μετάφρασης του βιβλίου αυτού στα ελληνικά, ώστε να υπάρχει και στα ελληνικά η λογική. Τα σκίτσα λοιπόν αυτά αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτού του βιβλίου και είναι επίσης creative commons. Σημαίνει κάποιος μπορεί να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει όπως είναι. Οπότε ναι, μπορείτε σίγουρα να τα χρησιμοποιήσετε και στα πανεπιστήμια και να τα κάνετε reference στο βιβλίο αυτό. Μια άλλη ερώτηση, Φώτη, είναι τις διαφάνειες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για τους φοιτητές στα πανεπιστήμια? Τις διαφάνειες αυτές που ανέκτησα εδώ πέρα, ναι. Και εδώ ναι. Έχω βάλει το CC BY, όπως βλέπετε. Στα slides κάτω δεξιά έχω βάλει το σήμα του CC BY, οπότε ναι, σίγουρα. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε το... Βλέπω ότι είμαστε και 3 λεπτά εκτός χρόνου. Μπορούμε να το κλείσουμε, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή κάποια ένσταση. Ωραία. Να ευχαριστήσω όλους. Βλέπω κάτι τώρα. Υπάρχει ακόμη κάτι. Ναι. Οι πρακτικές σχετικά με την αξιολόγηση των λογισμικών θα υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε στα επόμενα projects χρειάζεται να το λάβουν υπόψη. Αν αυτό είναι όχι ερώτηση και είναι κατάφαση, τότε ήμουν ενθουσιασμένος. Δεν το ήξερα. Αν είναι ερώτηση, αυτό που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, το να πάμε κατευθείαν σε επίπεδο κομισιόν και να πούμε θα εφαρμοστούν αυτά, είναι χρονοβόρο και είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται άμεσα. Όπως και το Data Management Plan, μέχρι να μπει στη διαδικασία να εφαρμοστεί σαν απαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτήθηκε γύρω στο 5-6 χρόνια και ήταν και αρκετά γρήγορα κιόλας. Σε αυτή τη φάση, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε σε επίπεδο έργου, αλλά όχι σε επίπεδο έργου όπως είναι ένα κλασικό grant. Το Elixir είναι λίγο πιο. Είναι υποδομής, που σημαίνει ότι συμμετάσχουν όλες οι χώρες, με κάθε χώρα να έχει το δικό της κόμβο. Είναι με την ίδια λογική που είναι το Open Air και το RDA. Επομένως, εκεί είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα εφαρμοστεί με την άποψη των προαπαιτουμένων για το λογισμικό. Τελικά, ναι, ο στόχος μας, και δεν μιλάω για τα λήξη, μιλάω για το στόχο των ανθρώπων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι αυτές να μπουν στην λογική όλων των χρηματοδοτήσεων. Όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ιδιωτικές προσπάθειες. Να τονίσω σε αυτή τη στιγμή, επειδή μου δόθηκε και ο λόγος, είναι ότι σε κάποιες ιδιωτικές προσπάθειες, όπως είναι στο Mozilla Science, που έχουμε ένα project σχετικό, και στο Microsoft Foundation και στα δύο, αυτές οι πρακτικές υπάρχουν μέσα, με διαφορετική μορφή λίγο, αλλά σαν μετρικές υπάρχουν. Δηλαδή πρέπει να τεκμηριώσεις ότι το λογισμικό σου είναι ανοιχτό, ότι ικανοποιείται αυτά τα στοιχεία, ότι έχεις license, το οποίο είναι permissive και ούτω καθεξής.
Δεν καλύπτουν όλα αυτά που περιγράψαμε, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το απλό σχόλιο ότι είναι ανοιχτού κώδικα και σταματάμε εκεί. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση προς το παρόν. Ωραία. Όποια άλλη ερώτηση υπάρχει, προκύψει και εφόσον διαμοιραστούν δηλαδή και η βιντεοσκόπηση και η παρουσίαση, μπορείτε να μας την στείλετε στο OpenRGR, στο OpenRCY για την Κύπρο και θα την προωθήσουμε εμείς στον ομιλητή ή μπορείτε κατευθείαν, όπως δεν βλέπω το email σου εδώ Φώτη, αλλά δεν πειράζει, στο email. Δώσετε σε εμάς και θα το προωθήσουμε καταλήλως. Ωραία, ευχαριστώ. Το έχει πάλι ο Φώτης και το email του δίπλα στο chat. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσένα, Φώτη, και όλους τους. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ξεκινήσει. Και έχουμε λίγο να μαθαίνουμε τι γίνεται και σε άλλα έργα. Γενικά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτήν την επίπεδο. Και ευχαριστούμε και για τις προσπάθειες αυτές. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Και εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε πάντα τέτοια ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε, Φώτη. Ευχαριστούμε, Φώτη. Σε όλους. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Bye.